Τύπος εφεδρικής λειτουργίας φωτιστικών. Συνεχούς ή μη συνεχούς λειτουργίας. Ο έλεγχος εφεδρικής λειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σε επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα του ενός μήνα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Πιέζοντας στιγμιαία το πλήκτρο ελέγχου τεστ. Ή διακόπτοντας για λίγο την τροφοδοσία της γραμμής, κατεβάζοντας τον αντίστοιχο διακόπτη του πίνακα. Προσοχή! Θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα για τυχόν συνδεδεμένες συσκευές στην ίδια γραμμή με τα προσέλεγχα φωτιστικά. Σε περίπτωση που τα φωτιστικά δεν λειτουργούν σωστά κατά την περίοδο του ελέγχου, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ή τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Έλεγχος αυτονομίας. Ο έλεγχος αυτονομίας θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σε επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα των 6 έως 12 μηνών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται διακόπτοντας την τροφοδοσία της γραμμής, κατεβάζοντας τον αντίστοιχο διακόπτη του πίνακα και μετρώντας το χρόνο που η λάμπα του φωτιστικού παραμένει αναμένη. Προσοχή! Θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα για τυχόν συνδεδεμένες συσκευές στην ίδια γραμμή με τα προσέλεγχα φωτιστικά. Σε περίπτωση που τα φωτιστικά δεν αποδίδουν τουλάχιστον την ονομαστική τους αυτονομία κατά την περίοδο του ελέγχου, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ή τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για την αντικατάσταση των μπαταριών. Αυτοελεγχόμενα φωτιστικά. Τα αυτοελεγχόμενα φωτιστικά πραγματοποιούν αντίστοιχα τους προηγούμενους ελέγχους κάθε 15 ημέρες και 6 μήνες αντίστοιχα και προβάλλουν τα αποτελέσματα των ελέγχων στα ενδεικτικά τους LED. Αν όμως παρόλα αυτά για διάφορους λόγους απαιτηθεί ο χειροκίνητος έλεγχος εφεδρικής λειτουργίας και αυτονομίας, θα γίνει με τον ίδιο χειροκίνητο τρόπο. Τα στεγανά φωτιστικά IP65, απλά ή αυτοελεγχόμενα, απαιτούν την ειδική μαγνητική κάρτα Α1900. Πλησιάζοντας την πλευρά των ενδεικτικών και στη συνέχεια απομακρύνοντάς την, προσομοιώνεται η λειτουργία του πλήκτρου ελέγχου τεστ σε φωτιστικά μη συνεχούς και αυτοελεγχόμενα. Σβήνει το πράσινο, έρχεται σε εφεδρική λειτουργία και επαναφέρει την κανονική λειτουργία. Για την διαγραφή σφαλμάτων σε αυτοελεγχόμενα φωτιστικά, τοποθετούμε την κάρτα Α1900 σε αυτό το σημείο και αφού ανάψουν διαδοχικά τα LED, την απομακρύνουμε.